Γεια σας μωράκια μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι σήμερα εδώ με τα ίδια ρούχα, με την ίδια εμφάνιση και την ίδια μακιγιάζ και τραβάω το δεύτερο βίντεο συνεχόμενα. Είναι τα empties. Και μπορώ να πω ότι έχω αρκετά. Γέννησε πάλι με κουτί. Τι τα κάνω, τα τρώω. Αλλά ας πάμε να δούμε σιγά σιγά γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ αυτό. Από ό,τι θα είδατε, το έβαψα επιτέλους το μαλλί γιατί είχε φτάσει ρίζα 5 δάχτυλα και χρησιμοποίησα από την παλέτ δύο βαφές. Είναι η 688 φωτεινό κόκκινο και όντως βγήκε πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, πιο ωραίο από την προηγούμενη φορά. Τα πήρα από τα Micros, πάρα πολύ οικονομικά, στα 2 ευρώ. Τα Micros στα 2 ευρώ, πάρα πολύ ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν τη χρησιμοποιήσω ολόκληρη, χρησιμοποίησα 1,5 λεράριο, οπότε την επόμενη φορά θα χρειαστώ ένα. Μιας και μιλήσαμε για μαλλιά, θα περάσω σε ένα λαδάκι μαλλιών. Είναι αυτό από την Ορζέν, μπύρας. Λέει Optimum Oil Repair, ελιξίδιο μαλλιών για επανόρθωση και θρέψη. Κατά πονημέρα, πολύ ξηρά μαλλιά. Τα δικά μου είναι και κατοπονημένα και πολύ ξηρά. Δεν είδα να κάνει πολλά. Δεν είδα βασικά να κάνει τίποτα. Το είχα για να απλά μετά το μπάνιο που ξεμπλέκαμε αυτό το μαλλιά μου. Δεν έκανε πολλά. Και ήταν σχετικά οικονομικό. 5 ευρώ, κάπου εκεί στο 5 ευρώ. Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Η μυρωδιά δεν καθαρά, δεν κρατούσε πάρα πολύ, αλλά μύριζε πολύ ωραία. Εντάξει. Μέτριο. Μέτριο. Θέλω να σας πω να βάζω και βαθμολογία. Α, βάλω μια βαθμολογία. Βάλω ένα. Δείτε, σημείο λέει για να τελειώσω, γιατί δεν είναι. Ένα 3 θα το βάλω. Στα 10. Δεν είναι. Καλή μυρωδιά. Χτένισμα μόνο. Καθόλου είναι δάντος, δεν μάνει δάντον και ιδιαίτερα. Το επόμενο είναι ένα ξυζενέ. Θα σας φανεί περίεργο που αποφάσισα να βάλω ξυζενέ μέσα, αλλά είναι από τη Farcom ή Farcom, όπως προφέρετε. Όχι, δεν, ναι. Αυτό που με έκανε τεράστια εντύπωση και μπορώ να το βάλω μέσα είναι ότι μυρίζει φρούτα. Μυρίζει γλυκό σαν fruit punch. Έτσι μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή ούτε με τζούζι, δηλαδή στη μεριά του να έχω κάποιο κάψιμο. 70 ml, πολύ ωραίο και πολύ φθηνό, 30 λεπτά, κάπου εκεί, στα 30 λεπτά. Πολύ ωραίο, θα του βάλω ένα 7 για οξυζενέ, τέλειο. Τέλειο, πολύ ωραίο. Το επόμενο είναι ένα αποσμητικό από την ιδέα Pure Natural Action, λέει, είναι 24ωρο, δεν έχει μπάραμπες και μπλα 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 όλα αυτά. Μια πολύ φυσική μυρωδιά, γκουράκι. Πολύ ωραίο αποσμητικό, κρατούσε αρκετά, δεν μπορώ να πω. Εμένα μου αρέσουν αυτά σε σπρέι, ξέρω δεν είναι πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς τα άλλα δεν με βολεύουν καθόλου. Του βάζω ένα 6 στα 10. Γιατί ήταν αρκετά καλό και σε θέμα και σε θέμα μυρωδιάς. Δηλαδή δεν μύριζε. Το επόμενο είναι από την Nail, μια οδοντόκρεμο. Είναι η Complete 8. Άξιο. Ωραίο οδοντόκρεμα. Μπορώ να πω ότι άρεσε σε όλη την οικογένεια. Είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλή. Της βάζω ένα 4. Της βάζω ένα 4. Αλλά ήταν καλή. Το επόμενο είναι ένα σαφρός καθαρισμό από την Avon και από την καινούργια της σειρά, την Nutra Effect.
Είναι αυτός εδώ. Self foaming face wash. Πολύ ωραίο. Είναι free, soap free λέει, για κανονικά μεικτά δέρματα. Ένας απαλός αφρό. Καμία μυρωδιά. Δεν βγάζει καλό δουλειά τίποτα. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά. Καθάριζε αρκετά καλά. Όχι μακιγιάζ όμως. Δηλαδή κόλωνε λίγο στη μάσκαρα και στο γερό το eyeliner. Κατά τα άλλα όμως για καθαρισμό σε όλο το πρόσωπο και ναι, πολύ ωραίος. Άμα είστε λίγο έφηβοι και άμα δεν θέλετε, δεν ζητάτε πολλά, αυτός εδώ αφρός είναι ένας πολύ καλός αφρός. Και αρκετά οικονομικός, δηλαδή 5 ευρώ, 6, κάπου εκεί και θα σας κρατήσει και αρκετά. Του βάζω ένα 7 στα 10. Ναι, ένα 7 στα 10. Δράσω σε μαντιλάκια προσώπου. Τελείωσα αυτά εδώ. Μάλλον είναι της εταιρείας Skin Active 5-in-1 Cleansing Face Whip. Όχι, πολύ στεγνά, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω αν μύριζαν κάτι. Αδιάφορα, αρκετά κανονικά, αλλά 2, 3, δεν το ζω. Τα επόμενα είναι της Johnson Face Care Daily Essential μαντιλάκι καθαρισμού και ντε μακιγιάζ. Κανονική μεικτή επιδερμίδα. Παιδιά, τα καλύτερα μαντιλάκια που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και ψάχνω να τα βρω και εδώ στο κουτσοχώρι που ζω εγώ. Δεν τα φέρνει κανένας. Johnson, κάνε κάτι. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Θα τα πάρω όσο και να κοστίζουν. Είναι καταπληκτικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Τους βάζω ένα 9 στα 10. Γιατί αν τους έβαζα 10 στα 10 θα έπρεπε να ήταν ο Θεός. Πολύ ωραία. Και έχω και αυτά εδώ από Σεπτόνα που είναι για μωράκια, κάνουμε και απαλή καθαριότητα και λιγότερη ερυθρεοθυμία από τα συγκάματα. That's not good. Τέλος πάντων, ωραία μαντιλάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, μορδάκι, ποπουδάκι μου. Ναι, πολύ ωραία. Τα χρησιμοποιώ, με βολεύουν και τους βάζω ένα 7 στα 10. Θα περάσω στα νύχια και σε ένα ασετόν που τελείωσα, γκουμούτσα ολόκληρη, είναι λίτρο, το πήρα από την έκθεση, ένα λίτρο είναι, γράφει Lux Nail Professional System, Pure Ασετόν. Ωραίο, καλό, εντάξει. Ωραίο, δεν είναι ένα απλό ασετόν σε λίτρο. Αρκετά οικονομικό, 5 ευρώ είχε. Για ένα λίτρο. Ναι, θα το βάλω ένα 5 στα 10. Προχωράω παρακάτω και θα περάσω σε ένα προϊόν για τα νύχια και είναι η αγαπημένη μου βάση από την Μπέγκη Σας. Ξέρετε ότι λατρεύω και δεν έχω πολλά να πω. Ξέρετε τη λατρεία μου για αυτή τη βάση. Είπα ότι δεν θα τη δείξω στα έντις, αλλά θα τη δείξω στα έντις για να τη βάλω μόνο και μόνο βαθμολογία. Ένα 10 στα 10. Ο Θεός μου. Θα τελειώσω με περιποίηση για να περάσω σε μακιγιάζ. Και θα μιλήσω για ένα σκράβ από την Oriflame, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Το είχα αρκετό καιρό και είναι και αρκετό καιρό στα έντις. Είναι το Natural Secret. Αυτό εδώ μυρίζει άγρια φρούτα, μούρα με για όλους. Είναι από την σειρά Oriflame Sweden. Όχι, είναι Oriflame Sweden. Πολύ ωραίο, αρκετά καλό, έκανα πολύ καλή δουλειά και θα του βάλω ένα 7 στα 10. Θα περάσω σε make-up και βάσεις, έχω δύο make-up και μία βάση.
Θα μιλήσω πρώτα για τη βάση, είναι αυτή εδώ από την Beauty UK, λέγεται Prime FX Foundation Primer. Παιδιά, μπορούμε να δούμε. Μια σιλικονούχα, ένα σιλικονούχο primer. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πού μπορούμε να βρούμε Beauty UK? Νομίζω το Dome Cosmetics έκλεισε. Έχω την εντύπωση. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα τους βάλω ένα 7 στα 10. Συνεχίζω με ένα make-up και είναι από την εταιρεία 16 ώρες liquid foundation. Δεν έκανε τίποτα. Είναι σε μια πολύ κακή BB cream και πολύ άσπρο και... Όχι, δεν κάνει, δεν τίποτα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Μιλήσει και άσχημα και... Δεν ξέρω. Δεν θέλω να το βάλω. Δεν τελείωσε καν, δεν θα ήθελα να το βάλω στο πρόσωπό μου. Του βάζω ένα 3 στα 10. Και έχω και το χειρότερο make-up που μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Είναι από την Daido Make-up, λέει... Δεν έχει, έχει σπάσει και όλα τα σκεπασία. Βρωμάει, μυρίζει απέσια. Εντάξει, το πήρα πολύ οικονομικά βέβαια, αλλά είναι το χειρότερο. Ένα, μηδέν, μείον, δεν ξέρω. Αν το δείτε, να το πάρετε. Πολύ σκούρο, είναι το πιο ανοιχτό και είναι πολύ σκούρο. Πολύ σκούρο. Όχι. Μετά θα περάσω σε σκιές. Έχω μια παλέτα από Μπαολίση, την έχω αρκετό καιρό, θα έλεγα. Είναι αυτή εδώ, δεν μπορώ να δω ούτε καν το νούμερό της. Αυτή εδώ. Έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις μέσα. Κάποιες έχω κάνει μια αξιοσέβαστη λακκούβα σε κάποιες. Σε την άσπρη, ας πούμε, είναι πάτωσα. Την καφέ, τη ροδακινή, τη ροζ, λίγο μπλε, καφετή. Αρκετά καλή απόδοση. Και για τον καιρό που τις έχω, τις έχω πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτές εδώ. Πολύ ωραίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να φύγει. Τις έχω πάρα πολύ καιρό. Και ναι, πρέπει να την αποχωριστώ κάποια στιγμή. Τις βάζω ένα... Ένα 6 στα 10. Γιατί ήταν καλή, αλλά πολύ. Έχω δύο από Miss Julie. Τη μία, τη νούμερο 2, την τελείωσα τέλειο. Δεν θα ανοίξει σήμερα. Είχε άσπρα. Άσπρες ανοιχτά χρώματα. Τα οποία στο τέλος τα έκανα μία λήξη και τα έχω highlighter. Πολύ ωραίο. 1 ευρώ. Και πολύ καλό. Το επόμενο που είναι το νούμερο 22. Την έβγαλα από μέσα και την έκανα, την έβαλα αλλού. Επίσης πολύ ωραίο και αυτό 1 ευρώ. Τους βάζω 7 στα 10 γιατί μου άρεσε. Μετά έχω 2 άδειες συσκευασίες από σκιές, τον Mastic Spa, την νούμερο 10 και την νούμερο 7. Δεν μου άρεσαν και καθόλου αυτές τις σκιές. Δεν γράφουν και φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα και με primer. Βέβαια τις έβαλα σε μια άλλη παλέτα. Έτσι για το γαμότερο γαμότερο. Γιατί τις πήρε και λίγο τσουχταρές. Αλλά 3 κάπου εκεί. Δεν. Το επόμενο είναι μια παλέτα από την Glamour, στην οποία την είχα χρόνια. Έχουν σπάσει, έχουν φύγει. Έχω αφαιρέσει μια. Οι υπόλοιπες αυτοί και οι άλλοι καφέ δεν γράφουν καθόλου. Πια. Όχι, δεν είναι. Γλυκιά παλέτα όταν την πρώτη πήρα, την έχω χρόνια, την πήρα 1 ευρώ. Πολύ ωραία.
είναι νούμερο 10 και της βάζω ένα 5 στα 10 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και η τιμή της και εντάξει, γιατί η τιμή της έγινε καλή απόδοση. Προχωράω παρακάτω με μια άδεια συσκευασία από τη Manhattan, μια σκιά νομίζω, η Cotton Candy είναι. Πολύ ωραία, την έχω μεταφέρει σε άλλο, σε μαγνητική θήκη. Πολύ ωραία. Τι προπολίσαμε, γύρω στα 2 ευρώ, κάπου εκεί, 2,5 ευρώ. Είναι multi-effect και δεν έχω να πω άλλο, της βάζω ένα 8 στα 10 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σε σκιά. Ίσως και θα περάσω σε μια σκιά που ήταν σε αυτή τη μορφή, η οποία την τελείωσα με τα κόπου και βασάνω, την είχα αρκετό καιρό, βλέπετε, σε κομματάκια πια. Μια γαλάζια της Petrol. Κάποτε ήταν πολύ στη μόδα αυτές. Πλέον δεν είναι. Έφυγες. Θα μου άρεσε πολύ σε νηφικό μακιγιάζ να δω μια τέτοια. Πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι ούτε εταιρεία, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι μου άρεσε. Βέβαια άρεσε να την τελειώσω γιατί ήταν πολύ ποσότητα. Γύρω θα τη βάλω ένα 6 στα 10. Συνεχίζω και θα μιλήσω για μια πούδρα από την Orchid Nutty λέγεται. Είναι η 08 και είναι ένα υπερβολικά άσπρο. Βέβαια με βόλεψε γιατί αυτό έταρ κάτω από τα μάτια και μου δίνει μια υπέροχη έτσι λαμπερή φωτεινότητα. Δείτε πόσο άσπρο είναι, παιδί. Πολύ άσπρο, πάρα πολύ άσπρο. Πολύ ωραία πούδρα, πολύ φθηνή, γύρω στα 2 ευρώ. 3, κάπου εκεί, δεν βγει παραπάνω από 3 ευρώ. Είναι τουρκικής καταγωγής. Είναι από την Τουρκία και ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τη βάζω ένα 7 στα 10. Συνεχίζω με 3 προϊόντα για το χείλη. Το ένα είναι ένα lip balm από την Oriflame. Το Lip Spa Balm, το οποίο τελείωσα, μυρίζει πολύ ωραία, ροδακινάκι με πούδρα, πολύ ωραίο, δεν έχει κάποιο χρώμα, πολύ καλό, αρκετά ενυδατικό, θα ήθελα λίγο πιο ενυδάτωση βέβαια, αλλά ωραίο, το βάζω ένα 5 στα 10. Έχω ένα κραγιόν αρχείο από την Avon που δεν γράφει, δεν έχω ούτε νούμερα, δεν έχω τίποτα. Και είναι αυτό εδώ. Ένα Barbie pink ροδακινί μαζί. Αρκετά έντονο. Το είχα για να ανοίγω. Κραγιόν όπως αυτό. Ωραίο. Δεν μυρίζει κάτι. Το έχω αρκετά χρόνια. Μπορώ να πω. Και του βάζω ένα 8. Ένα 8. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω με ένα κρυγιόν επίσης από την Avon που πλέον νομίζω δεν κυκλοφορούν αυτά. Δυστυχώς Avon κάνει κάτι. Είναι ένα μπορντό και αυτό το τελειώματα. Τελειωμένο. Δεν έχει μέσα. Το έχω αρκετό καιρό. Είναι αυτό εδώ το πολύ ωραίο μπορντό. Μου θυμίζει λίγο της Golden Rose. Δεν μυρίζει άσχημα, αντιθέτως μυρίζει πάρα πολύ ωραία, γλυκά. Πολύ ωραίο, δεν φεύγει με στεγνώση, δεν πρέπει πουθενά. Σου προτείνω Avon να τα ξαναβγάλεις αυτά, αρέσαν πάρα πολύ. Του βάζω ένα 9 στα 10 γιατί το αγάπησα. Συνεχίζω με ένα eyeliner και είναι από την BH Cosmetics. Είναι αυτό εδώ. Πλέον δεν γράφει τίποτα. Το είχα βέβαια... Δεν γράφει. Το είχα βέβαια αρκετά καιρό. Κρατάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ βολικό. Μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω αν θα το ξέρω ένα έμπερνα. Είναι στην απόχρωση Noir. Black Noir.
Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα ξανά. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ ένα από την Σεφορά και είναι εξίσου πολύ καλό και κοστίζει 8,5 ευρώ και με το ένα συνένα. Ναι, όχι. Α, του βάζω ένα 8 στα 10 γιατί ήταν αδιάβαχο και αν δεν βάζω εκεί ήταν 3 μέρες εκεί το τουάλ. Συνεχίζω με 2 προϊόντα για 2 αρώματα ή τουλάχιστον έχουμε κάνει αρώματα. Το ένα είναι ένα δειγματάκι από την La Prairie, το Midnight Rime. Το αγαπημένο, το πιο ωραίο άρωμα που έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου. Νομίζω πως ο έρωτας μυρίζει κάπως έτσι. Αν μπορούσα να το κάνω έρωτα θα το έκανα. Βέβαια είναι και πανάκριβο. Πανάκριβο. Αλλά γενικά η Λαπρερή είναι πανάκριβη, οπότε... Δεν έχει βαθμολογία αυτό. Αυτό πάει πάνω από το Θεό. Δεν θα το βάλω βαθμολογία γιατί είναι απλά υπέροχο. Δεν μπορείς να βαθμολογήσεις το τέλειο. Το τέλειο δεν βαθμολογείται. Και ένα που θα του βάλω μείον είναι αυτό εδώ, το οποίο το πήρα από το Armania. Ναι, μου χάλασε στη δεύτερη χρήση. Είναι τύπου. Και έχω μέσα τσιριάνο. Είχα μέσα τσιριάνο. Είναι τύπου τράβαλο. 4 ευρώ το πήρα. 4,5. Έχω ένα τελευταίο προϊόν μακιγιάζ, το οποίο είναι μολύβι φρυδιών. Είναι αυτό εδώ. Το πήρα από το eBay, ήταν ένα τεράστιο μολύβι. Ναι, ένα τεράστιο μολύβι. Το οποίο μου άρεσε. Μπορώ να πω αρκετά έως πολύ. Είναι τόσο σκληρό όσο πρέπει, δηλαδή μπορείς να κάνεις και δεν χάνεις προϊόν. Τώρα,